παράγωγο κέρδη για τους λίγους από την πτώχευση των πολλών. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ένα ταμείο, ένα πράγμα τα funds, που έχει την έδρα του στο New Jersey της Αμερικής ή στο Delaware της Αμερικής, όπου δεν πληρώνουν φόρο, γι' αυτό έχει την έδρα του εκεί. Έχει ένα δάνειο σήμερα 100.000 που δεν μπορεί να το αποπληρώσει, γιατί έχουν μειωθεί τα εισόδηματά σου λόγω κρίση, γιατί δεν μπορεί να το νοικιάσει, για διάφορου λόγου. Έχει πέσει η αξία του ακινήτου. Όταν το έχει πάρει, είχε μια αξία 200, τώρα έχει 50. Έχει πάρει ένα δάνειο των 120, ξεπλήρωσε τα 20, σου έχουν μείνει 100, αλλά η αξία του έχει πάει στα 50. Και αν το πληρώσει και αν το πουλήσει, δεν ξεσκαθάρει το χρέο σου. Έρχεται λοιπόν αυτό το ταμείο. Το οποίο ταμείο δεν είναι απλά αμερικανικό, έχει τη βάση του στην Αμερική, αλλά έχει μετόχους που δεν ξέρουν ποιοι είναι και κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποιοι είναι. Γιατί είναι στο Delaware. Στο Delaware, άμα πάτε να φτιάξετε μια επιχείρηση, έχετε αρκετά λεφτά να το κάνετε, έτσι μπορείτε να τη φτιάξετε και ποτέ κανένας να μην μπορεί να ξέρει ότι είναι δικιά σας. Γι' αυτό πάμε στο Delaware, δεν είναι τυχαίο. Το Delaware έχει πει πολλές επιχειρήσεις από την κατοίκη σου. Γι' αυτό πάνε για θέμα. Οπότε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι και ξέρουμε δηλαδή να το αποδείξουμε στα δικαστήρια. Υπάρχουν και Έλληνες που είναι μέτοχοι σε αυτά. Είναι ο ίδιος ο τραπεζίτης, έτσι, που μεταφέρει το δικό σου δάνειο των 100.000 στο fund, το πούλησε, που είναι μέτοχος στο fund. Μαζί με το πολιτικό προσωπικό του Μητσοτάκη ΑΕ και γενικά αυτό το σκυλολόγιο, συγγνώμη για την έκφραση, την αντιεπιστημονική, που σφετερίζονται αυτά τα δάνεια. Μεταφέρουν λοιπόν το πακέτα ολόκληρα κόκκινων δανείων, δικά σας, σε αυτά τα ταμεία. Τα ταμεία αυτά δίνουν για το δάνειο των 100.000, άντε να δώσουν 3.000. Με 3.000 αγοράζουν δηλαδή το δικαίωμα να σε κυνηγάνε για να σου πάρουν 100. Εντάξει, ένα το κρατούμε. Δεν είναι αυτό το χειρότερο. Κακό είναι από μόνο του, γιατί αν καταφέρουν και σου πάρουν 20.000, έχουν δώσει 3 και έχουν πάρει 20. Είναι μυθικά, αμύθιτα ποσοστά κέρδους αυτά. Καμία επιχείρηση στον καπιταλισμό δεν έχει τέτοια ποσοστά κέρδους. Χωρίς να έχει κάνει και κάτι, έτσι. Δεν είναι καμία παραγωγή δουλειά.